Είδαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις φάσεις από τον αγώνα Κυργίων Ευρωκοπίου 3-0 και έχουμε συνέχεια τώρα για να δούμε και το πρόγραμμα. Βόλακας Καλαμπάκη. Βόλακας Καλαμπάκη 2-0. Το Βόλακας με βασικότατες απουσίες, αλλά παρόλα αυτά είπαμε είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. Το Καλαμπάκη, ίσως Θανάση, είχε το μυαλό του στο μεθαυριανό ημιτελικό του κυπέλου. Παίζει ρεβάνς με τους αμπελόκηπους. Εκείνος στόχος του Καλαμπακίου. Στο πρωτάθλημα δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Καλύτερος ο Βόλακας, κέρδισε δίκαια. Μια τιμητική θέση από όσο φαίνεται στο πρωτάθλημα. Βόλακας Καλαμπάκη λοιπόν 2-0. Γήπεδο Βόλακα, Βόλακας Καλαμπάκη 2-0. Ο Βόλακας δεν σταματιέται πουθενά ούτε από τις βασικές απουσίες. Πέντε βασικοί παίκτες απουσίαζαν σε αυτό το μάτσα, αλλά βρήκε την άκρη ο Λευτέρης Ροβίτης. Μεγάλη νίκη με 2-0. Ένα Πιτσακτσής, 2 Στάικος Δημήτρης, 3 Σίγκος Ηλίας, 4 Μίρκου Γιάννης, 5 Πέτρος Μοσχοψίου, 6 Ηλίας Ταμπουλής, 7 Γιώργος Δράμπαλης, 8 Βυζιεινός, 9 Θόδωρος Παπαδόπουλος, 10 Γιάννης Σίγκος και 11 Σεβδίλης. Για το Καλαμπάκη ο Μιχάλης Τσοκακτσίδης παρέταξε 1 Δελιγέρογου, 2 Κασαπίδη, 3 Καράντα, 4 Μποζή, 5 Μήτρε, 6 Καρατζόγλου, 7 Περπερίδη, 8 Μαύρο Βασίλη, 9 Τζιβανάκη, 10 Κωνσταντινίδη, 11 Δημητρίου. Για τους γηπεδούχους Ταμπουλής Δημήτρης, Μαλίκης, Μίρκου Δημήτρης, Καρέλα, Σένδρος, Κιμτσάρης και Μποσχοψίου Μπάμπης στο μπάγκο. Μποσχοψίου Βαλάντης που επανήλθε. Ισάκου, Κοφίδης, Αραμπατζής, Γιώργος, Τάφα και Αραμπατζής Σάκης στο μπάγκο για το Καλαμπάκι. Ο Πέτρος Ραβίκαλης διαιτητής του αγώνα με βοηθούς τον Αλέκο Παρασκευούδη και τον κύριο Αλβανίδη. Ο Μίρκο Δημήτρης, ο Σταμπουλής και ο Μποσχοψίου Βαλάντης, οι τρεις που μπήκαν αλλαγή για το Βόλακα. Για το Καλαμπάκι, ο Αραμπατζής, ο Ισάκου και ο Κοφίδης, οι τρεις που μπήκαν αλλαγή. Πρώτη καλή στιγμή για το Βόλακα, ένα φάουλ. Η μπάλα θα περάσει έξω από τα δοκάρια του Δελιγέρογλου. Βόλακας που είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στο πρωτάθλημα τον τελευταίο μήνα με συνεχόμενες νίκες. Νέα προσπάθεια για τον Βόλακα, μια προσπάθεια σέντρας από τον Γιώργο τον Δράμπαλη. Η μπάλα θα βρει στα σώματα, φτάνει στο Στάικο τον Δημήτρη. Θα γυρίσει προς τα πίσω, μια σέντρα δεν προλάβει εκεί ο Φόρο Παπαδόπουλος που σκοράρει ασταμάτητα τις τελευταίες αγωνιστικές. Η μπάλα πέρασε εκτός, εδώ διαμαρτυρήθηκαν του Βόλακα για πέναλτι, τρίτη την επανάληψη. Εδώ ο Δράμπαλης Γιώργος κάνει το σουτ, η μπάλα βρίσκει στον Μήτρε, ο διαιτητής ο κ. Ραβίκαλης κοντά στη φάση έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και εδώ η συνέχεια της φάσης. Απομάκρυναν η αμυντική. Νέα προσπάθεια για τον Βόλακα. Εδώ θα κόψουν το Καλαμπακιού με τον Μπερμπερίδη προς την παλιά για τον Τζιβανάκη. Τζιβανάκης πάει να μπει μέσα στην περιοχή. Θα απομακρύνουν η αμυντική. Το σουτ, η μπάλα θα φύγει εκτός εστίας. Out από τον Μπερμπερίδη στην επαναφορά του σουτ. Δεν ανησύχησε ο Πιτσακτσής. Η μπάλα έφυγε μακριά από την εστία του. Νέα επίθεση για την ομάδα του Βόλακα. Παπαδόπουλος, ωραίο τακουνάκι. Το σουτ από τον Σεβδίλη θα μπλοκάρει εύκολα ο Δελιγέρογλου. 25 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Δελιγέρογλου θα κάνει και το βολέ. Ένα φάουλ για το Βόλακα. Συρτά η μπάλα θα πάει δεξιά. Θα γίνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Ο Σίγκος, ο Γιάννης έκανε τη σέντρα. Επιμένει ο Σίγκος. Και πάλι αυτός με την μπάλα. Γυρίζει προς τα πίσω. Η σέντρα από τον Πέτρο Μποσχοψίου και δεν είναι το 1-0 από τον Θόδωρο Παπαδόπουλο με κεφάλια. Ο Πέτρος Μποσχοψίου, εκτός από κεντρικός αμυντικός, είναι πάρα πολύ καλός. Σε οποιαδήποτε θέση το βάλεις, είτε αμυντικό χάφ, είτε αριστερό μπακ, μπορεί να παίξει παντού. Δείτε εδώ τι ωραία γυρίζει και βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί που ο Θόδωρος Παπαδόπουλος στην καρδιά της άμυνας, ένα από τα καλύτερα φόρ της κατηγορίας, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 30. Βόλακας Καλαμπάκη 1-0 με σκορέ το Θόδωρο Παπαδόπουλο. Προσπαθεί να απαντήσει το Καλαμπάκη, ένα φάουλ με τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι σπεσιαλίστας έξω από την περιοχή, στο 34. Έχει στηθεί το τείχος, Κωνσταντινίδης εκτελεί, η μπάλα βρήκε κάπου και πάει κόρνερ. Καλή στιγμή για το Καλαμπάκη να ξαναμπεί στο μάτς. Το Καλαμπάκη που έχει στραμμένο το βλέμμα του στον ημιτελικό του κυπέλου την Τετάρτη με τους αμπελόκηπους. Θέλει να ξαναπάει τελικό. Εδώ μια κεφαλιά του Παπαδόπουλου παραλίγο το 2-0. Η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια του Δελιγέρογλου. Η κεφαλιά του Θόδωρου Παπαδόπουλου. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα φάουλ για το Καλαμπάκη. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Το σούτ από τον Περπερίδη στα σώματα. Το Καλαμπάκη ανέβασε ρυθμού στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθώντας να φτάσει στην ισοφάριση. Απομακρύνουν εδώ οι του Βόλακα. Μια προσπάθεια από τον Βόλακα, μια μπροστινή παλιά. Τώρα από τον Σίγκο. Θα μπει με στην περιοχή, θα κάνει ένα σιρτό σουτ. Θα πέσει ο Δελιγέρογλου, θα χάσει την μπάλα στο δοκάρι και με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει. Μεγάλη ευκαιρία εδώ. Δεν μας έχει συνηθίσει ο Δελιγέρογλου σε τέτοια λάθη, όμως συμβαίνουν σε όλους τους τερματοφύλακες αυτά. Ένα σουτ αδύναμο που θα το έπιανε εύκολα παρά λίγο να δημιουργήσει κατάσταση στην ομάδα του. Δείτε εδώ πάλι τον Γιάννη Σίγκο. Μπαίνει, σουτάρει, μπάλα βρήκε λίγο και στον Κασαπίδη. Χάνει την μπάλα ο Δελιγέρογλου, αλλά στην επαναφορά προλαβαίνει τους δύο παίκτες του Βόλακα. Μπλοκάρει την μπάλα, παραμένει το 1-0. Στο 52 αυτή η φάση. Ένα φάουλ με τον Μαυροβασίλη για το Καλαμπάκι. Θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Θα διώξει την μπάλα ο Δελιγέρογλου.
αυτή η επίθεση για το Καλαμπάκι με τα καλά χτυπήματα του Μαυροβασίλη. Επίθεση με τον Σεβδίλη από αριστερά για τον Βόλακα. Σεβδίλης μπαίνει στην περιοχή, το δυνατό σου όμως πάνω από τα δοκάρια. Δεν μπορούσε να κόψει στον Παπαδόπουλο, προτίμησε να σουτάρει. Η μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Ο Βόλακας που βρήκε διαδρόμους αφού το Καλαμπάκι ανέβηκε ψηλά για να ισοφαρίσει, και σε μία από αυτές τις κόντρες, εδώ η πάσα, το πλασέ, το γκολ από τον Βυζιεινό. 2-0 για το Βόλακα στο 71. Ουσιαστικά εδώ τελειώνει το μάτς με το ωραίο γκολ από τον Βυζιεινό. Εδώ οι πανηγυρισμοί των παικτών του Βόλακα. Το 2-0 με σκόρερ το Βυζιεινό στο 71. Το Καλαμπάκι ανέβηκε ψηλά να πιέσει. Ο Βόλακας είναι γρήγορη ομάδα. Γιώργος Δράμπαλης, ωραία πάσα. Και από κοντά ο Βυζιεινός στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να γράψει το 2-0 στο 71 για την ομάδα του Βόλακα. Ένα κόρνερ, μια κεφαλιά εδώ Βελιγέρογλου θα μπλοκάρει την μπάλα. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Ένα φάουλ με τον Μαυροβασίλη για το Καλαμπάκι μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Μπάλα προς τα πίσω. Θα κόψουν του Βόλακα. Προσπαθούν να απομακρύνουν την μπάλα να βγουν στην κόντρα. Θα γίνει μια πάσα. Ωραία η μπάλα θα βγει για τον Αραμπατζή. Αραμπατζής βγάζει τη σέντρα. Πολύ καλή στιγμή εδώ. Με τον Περπερίδη έκανε το σουτ στην κίνηση. Θα μπλοκάρει όμως ο Πιτσακτσής. Ωραία η σέντρα του Αραμπατζή του Γιώργου. Επίθεση για τον Βόλακα. Από δεξιά είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Μια σέντρα Παπαδόπουλος, αμαρκάριστος Δελιγέρογλου. Φοβερή επέμβαση, διπλή κιόλας. Θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Ωραία φάση αυτή. Με την κεφαλιά του Θόδωρου Παπαδόπουλου. Με διπλή επέμβαση. Ο Δελιγέρογλου θα παραχωρήσει το κόρνερ. Και πάλι εδώ αξίζει τον κόπο να δούμε επανάληψη. Συνήθως βλέπουμε στα δοκάρια μόνο, αλλά εδώ νομίζω ότι αξίζει πραγματικά να δούμε την εκτίναξη του Δελιγέρογλου μία φορά και μετά καλύπτει με το σώμα την εστία και παραχωρεί το κόρνερ στη δεύτερη προσπάθεια του Παπαδόπουλου. Επίθεση για τον Βόλακα με τον Σίγκο και τον Δημήτρη Σταμπουλή. Σταμπουλής θα κάνει ωραία προσπάθεια το σουτ με τα ακροδάχτυλα. Πετάει την μπάλα σε κόρνερ ο Δελιγέρογλου. Και τώρα λήξη αγώνα από Πέτρο Ναδίκαλη. Τελικό αποτέλεσμα Βόλακα Καλαμπάκι 0. Νομίζω ότι οι ομάδες να θέλουν κάθε μέρα για τους δικούς τους λόγους να βγάλει πράγματα στο γήπεδο. Και οι δύο ομάδες να έχουν νομίζω σημαντικές απουσίες. Πιστεύω ότι θα γινόταν ακόμα καλύτερο και πιο ποιοτικό το παιχνίδι αν ήταν πλήρες και οι δύο ομάδες. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα πολύ νευρικό παιχνίδι. Και νομίζω ότι το λάθος που πληρώνουμε και η αναδοχή ο αντίπαλος μπροστά στο σκορ είναι σημαντικό σε ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω η ομάδα μου άλλαξε από πράγματα, διορθώσαμε αρκετά πράγματα και βγάλαμε καλύτερη εικόνα. Στο κομμάτι, στο χρονικό εκείνο που προσπαθούσαμε να ισορροπήσουμε και να ισοφαρίσουμε, δεχτήκαμε πάλι ένα εύκολο γκολ. Αλλά και πάλι με τα νεαρά μας παιδιά σήμερα, προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος να έχουμε μια εικόνα τέτοια που να μπορέσουμε να μειώσουμε αρχικά το σκορ και ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε στο πέμπτο τέλος του παιχνιδιού. Απέναντι σε μια ομάδα πάρα πολύ καλή που έχει πάρα πολλά τρεξίματα. Η δύναμή της είναι οι ποδοσφαιριστές αυτοί, τα έχει δυναμική με τα συνεχόμενα τρεξίματα και την πίεση στην μπάλα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πιο αποφασιστική. Αλλά γενικά νομίζω ότι η εικόνα του παιχνιδιού ίσως λίγο μπορούσε να ήταν διαφορετική σαν τελικό σκορ. Επαναλαμβάνω πάλι ότι έγινε ένα ισορροπημένο και μέτριο παιχνίδι ποιοτικά. Στο πρώτο, στο δεύτερο λίγο καλύτερο από τη δικιά μας ειδικά την πλευρά. Η ομάδα του Λευτέρη διαχείρισε και κάποια πράγματα. Να δώσει συγχαρητήρια για την νίκη της και για την πορεία που κάνει στο πρωτάθλημα. Και το σημαντικό είναι να είναι τα παιδιά υγιείς, να τους ξανάρθουμε όλες τις ελλείψεις που έχουμε εμείς και ο Λευτέρης εννοείται. Στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό όταν λείπουν παίχτες από ένα αρρώστιο. Να εύχομαι να τους ακόμα παιχνίδια, να τους έχουμε διαθέσιμους και να παρουσιάσουμε ακόμα καλύτερη εικόνα. Από τη μεριά μου θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη για τα καλά λόγια για την ομάδα και για τη δουλειά που γίνεται για την ομάδα που είναι στο Ξαβόλακα. Στα περισσότερα συμφωνώ με αυτά που είπε ο Μιχάλης. Ήταν ένα παιχνίδι λίγο νευρικό. Αυτό που πρέπει να δώσω όμως σήμερα είναι τα πολλά συγχαρητήρια για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίστηκαν σε ένα αγωνιστικό χώρο ο οποίος επιφανειακά ήταν μαλακός αλλά κάτω υπήρχε πάγος. Και βγάλανε όλα τα παιδιά μια πολύ καλή παρουσία με σωστό fair play και δεν υπήρχε κάποια σκοπιμότητα να τερματίζει έξτρα κάποιος παίκτης. Αφού τελειώσαμε το παιχνίδι και δεν υπάρχει τερματισμός, νομίζω είμαστε ευχαριστημένοι. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι της συμμετοχής, επειδή αυτή η εβδομάδα
η ομάδα, η δική μου, έπαιξε με 5 απουσίες. Δεν στέκομαι τόσο πολύ στις απουσίες όσο στα παιδιά που αντικατέστησαν τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι λείπουν. Νομίζω ότι έδωσαν το κάτι παραπάνω για να μπορέσει αυτή η ομάδα να μπορεί να είναι ανταγωνιστική ακόμα και μια ομάδα η οποία είναι ποιοτική, έχει την ποιότητα των ποδοσφαιριστών του Καλαμπακίου. Μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλό προπονητή, έχει αξιόλογο ρόστερ, οι οποίοι μέχρι πέρσι ήταν στην ομάδα στην κατηγορία της ΓΑΜΑΕθνικής. Νομίζω ότι στο πρώτο μήχρονο υπερέβαλαν τον εαυτό του. Η υψηλή πίεση μπροστά που δημιουργήσε προς τον αντίπαλο τον δυσκόλεψε πάρα πολύ να παίξει. Για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι αυτό. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από την προσπάθεια και από την ενέργεια που κατέθεσαν οι ποδοσφαιριστές. Είναι άξιε συγχαρητηρίων. Στο δεύτερο μήχρονο διαχειρίστηκε η ομάδα μου το αποτέλεσμα. Η ομάδα του Μιχάλη ανέβασε λίγο τους ρυθμούς. Ήταν καλύτερη παντού, καλύτερη στο κήπεδο. Αλλά μέσα από αυτές τις το χώρο που δώσαμε, βγήκαμε 3-4 φορές σε αντιπιθέσεις. Οι οποίες, αν ήμασταν λίγο πιο αποτελεσματικοί, θα μπορούσαμε να έχει πάρει λίγο μεγαλύτερη εκτάση του σκορ. Να δώσω πάλι συγχαρητήρια στην ομάδα του Καλαμπακίου, στον Μιχάλη. Να του ευχηθώ καλή συνέχεια για την Τετάρτη, καλό αγώνα για το κήπεδο. Και να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές συνήθεια. Πάμε και συνέχεια. Δοξάτο, καλή βρύση, 4-0. Τι έγινε εδώ? Ναι, μεγάλη έκπληξη. Δεν το περίμενε κανείς αυτό το αποτέλεσμα. Το Δοξάτο που ήταν καθυλωμένο στους 8 βαθμούς εδώ και αρκετές αγωνιστικές. Το παράδοξο, μόλις κέρδισε το Δοξάτο, κέρδισε από κάτω και το Φωτολίβος στη μάχη που γίνεται για την παραμονή. Άνοιξε στο τέλος το μάτς. Το 2-0, 3-0, 4-0. Μετά το 85 μπήκαν τα τελευταία γκολ. Πίεζε η καλή βρύση για να ισοφαρίσει. Δίκαιη νίκη για το Δοξάτο που δείχνει ότι είναι 7ψυχο παλικαρί και ανήκει. Θα μείνει ζωντανό στη μάχη τη παραμονή και α το είχαν καταδικάσει πολύ το Δοξάτο εδώ και 2 εβδομάδες, ότι είναι σίγουρα υποβιβασμένο. Πάμε να δούμε λοιπόν τις φάσεις, κυρίες και κύριοι. Δοξάτο, καλή βρύση, 4-0. Γήπεδο Δοξάτου, Δοξάτου καλή βρύση 4-0, ένα αποτέλεσμα και ιδίως η έκταση του σκορ που προξενεί μεγάλη εντύπωση. Μετά από πολύ καιρό το Δοξάτου κερδίζει χωρίς προπονητή στον πάγκο. Ενδεκάδες Δοξάτου, 1 Κώστας Καραγιαννίδης, 2 Χιωτάκης, 3 Λουλούδης, 4 Καρατζόγλου, 5 Καραγιαννίδης Γιώργος, 6 Κυριαζάκης, 7 Ζαγοράκης, 8 Αποστολίδης, 9 Αγγελόπουλος, 10 Χατζηνικολαίδης και 11 Ελευθεριάδης. Στον πάγκο Παπαδόπουλος, Βυράνης, Γκοτζαμάνης, Τσίδης, Παπαδόπουλος, Ψαράς και Ουρούση. Για την καλή βρύση του Δημήτρη Βασιλιάδη: 1 Τσακίρης, 2 Χατζηνικολάου, 3 Γεωργιάδης, 4 Χρήστος Ζάφτσιος, 5 Λάμπρου, 6 Ψηλίδης, 7 Αβράμης, 8 Σεμπελίδης, 9 Σαρυπαυλίδης Λόης, 10 Κουμπάκης και 11 Γούργουλης. Στον πάγκο Ζάφτσιος, Τούσκος, Εφταξίας, Μαρινίδης, Κουμουνδούρος, Κότας και Μαυρόπουλος. Ο κύριος Χιαμανής, διαιτητής του αγώνα, με βοηθούς τον κύριο Θεοδωρίδη και τον κύριο Δημόπουλο. Μετά από ένα άκαρπο πρώτο ημίχρονο που έληξε στο 0-0, τα είδαμε όλα ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης που μπήκαν και τα 4 γκολ, τα 2 τελευταία μάλιστα, στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Μία επίθεση για το Δοξάτο. Αλλά μέσα στην περιοχή ένα συρτό σούτο Τσακίρης θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Δεν είχε πολλές καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο. Ένα φάουλ για την καλή βρύση με τον Κουμπάκη. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια out. Καλός εκτελεστής στα στημένα ο Κουμπάκης. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Καραγιαννίδη. Νέα επίθεση για την καλή βρύση. Έξω από την περιοχή, ωραία προσποίηση. Θα γίνει το σουτ. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Από τον Λόι Σαρυπαυλίδη. Ένα φάουλ για το Δοξάτο με τον Καραγιαννίδη από την άμυνα. Η μπάλα θα γεμίζει στην περιοχή. Θα απομακρύνουν οι αμυντικοί. Ένα μακρινό σουτ χωρίς βλέψεις. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Τσακίρη. Ένα φάουλ για την ομάδα της Καλυβρίσης. Μέσα στην περιοχή η μπάλα κεφαλιά του Σεμπελίδη προς τα πίσω εύκολα θα μπλοκάρει ο Καραγιαννίδης. Και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Τόσο φτωχό σε φάση στο πρώτο ημίχρονο. Κανείς δεν περίμενε τέτοια εξέλιξη στο δεύτερο. Εδώ βγαίνει γρήγορα ο τερματοφύλακας της Καλυβρίσης και μπλοκάρει την μπάλα. Μια επίθεση για την Καλυβρίση τώρα. Ωραία προσπάθεια. Η μπάλα στο Κουμπάκι. Θα κάνει την πάσα. Το σουτ στα σώματα. Πάλι Κουμπάκης. Ένα μακρινό σουτ εύκολα θα μπλοκάρει ο Καραγιαννίδης. Ο τερματοφύλακας του Δοξάτου. Ένα φάουλ για την καλή βρύση από τον Αβράμη, τον αρχηγό. Η μπάλα περνάει δύσκολα εδώ, σε μπροστά του η μπάλα. Αλλά ο Καραγιαννίδης κατάφερε με τη βοήθεια των αμυντικών να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Είμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Επίθεση για το Δοξάτο.
από δεξιά αυτή η προσπάθεια. Θα γίνει παράλληλη σέντρα και εδώ είναι το 1-0 από κοντά. Είναι το γκολ από τον Αγγελόπουλο, ο οποίος από κοντά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Αγγελόπουλος είναι, ναι, αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από αυτή την ωραία προσπάθεια από δεξιά. Βλέπουμε εδώ και πάλι το replay. Εδώ από δεξιά έγινε ωραία προσπάθεια. Η παράλληλη σέντρα του Χατζη Νικολαίδη για από κοντά θα τη στείλει στα δίχτυα ο Αγγελόπουλος στο 59-1-0 για την ομάδα του Δοξάνου. Καλευρύση προσπάθησε να βγάλει αντίδραση. Εδώ με τον Σαρυπαυλίδη Αβράμι σε πολύ καλή θέση. Τεράστια ευκαιρία του από κοντά. Ελάχιστα από τον αρχηγό τον Αβράμι που τα έκανε όλα σωστά, αλλά δεν του έκανε το χατήρι μπάλα να μπει στα δίχτυα. Νέα επίθεση πάλι με τον Αβράμι από κοντά σουτάρι πάνω από τα δοκάρια του Καραγιανίδη. Νέα καλή στιγμή για την Καλευρύση, η οποία είχε δύο τεράστιες ευκαιρίες να ισοφαρίσει μετά το 1-0. Πίεσε το Δοξάνο, το Δοξάνο βρήκε διαδρόμους και τελείωσε το παιχνίδι. Δείτε τι ωραία μαλλιά κάθετη βγαίνει μπροστά για τον Χατζη Νικολαίδη. Μπαίνει μέσα στην περιοχή αυτό, σουτάρει η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Καλή στιγμή εδώ για την ομάδα του Δοξάτου. 70 λεπτό, ένα κόρνερ για την Καλυβρίση. Απομακρύνουν οι αμυντικοί, ένα σουτ από το Λάμπρου. Η μπάλα παίρνει ύψος, νέο σουτ από κοντά από τον Σαρυπαυλίδη. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ο Καραγιανίδης ένα βολέ. Για το Δοξάτο δεν είναι καλό το βολή. Μπάλα βρίσκει στα σώματα, έρχεται ο Σαρυπαυλίδης, πατάει την μπάλα και χάνει την ευκαιρία. Εδώ αν έκανε καλύτερο κοντρόλ ο Λόης θα μπορούσε να σκοράρει. Άλλωστε είναι πολύ φορμανισμένος στα τελευταία μάτς. Πάτησε την μπάλα όμως και έχασε την ευκαιρία από το λάθος βολέ του Καραγιανίδη. Και απομακρύνουν οι αμυντικοί του Δοξάτου την μπάλα. Παραμένει σε αυτό το σημείο το 1-0 από τον γκολ του Αγγελόπουλου στο 59. Επιμένουμε Γούργουλη ή τη Καλυβρίζη. Ωραία προσπάθεια του Γούργουλη το σουτ. Ο Καραγιανίδης σταθερά μπλοκάρει την μπάλα. Στο 65. Ο τερματοφύλακας του Δοξάτου να φάλουμε το κουμπάκι για την Καλυβρίση. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Εδώ η μπάλα περνάει από όλους στα δίχτυα. Το ακυρώνει τον γκολ για επιθετικό φάουλο ο Σιγμανής. Εδώ η Καλυβρίση διαμαρτυρήθηκε ότι έπρεπε να μετρήσει τον γκολ. Επιθετικό φάουλο στον τερματοφύλακα στη μικρή του περιοχή. Ο κύριος Σιγμανής δεν μετράει τον γκολ. Δείτε και πάλι την επανάληψη. Το φάουλ του κουμπάκι. Βγαίνει ο Καραγιανίδης να μπλοκάρει με Δάφτσιο τον πανύψηλο εκεί. Δάφτσιο και έναν ακόμη παίκτη της Καλυβρίσης. Είναι με το νούμερο 5 ο Λάμπρου. Δάφτσιο και Λάμπρου ήταν. Το γκολ ακυρώνεται ως επιθετικό φάουλ από τον κύριο Σιαμανή. Παραμένει το 1-0 για το Δοξάτο. Επίθεση για το Δοξάτο με μια πολύ ωραία μπαλιά του Αποστολίδη μπροστά. Αγγελόπουλος θα βγει από πλάγια. Παράλληλη σέντρα από κοντά. Χατζη Νικολαίδης δεν το χάνει τον γκολ. Η μπάλα στα δίχτυα. 2-0. Πολύ καλό μάτσα από τον Χατζη Νικολαίδη. Εδώ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 84 το Δοξάτο κάνει το 2-0 με σκόρερ. Το Χατζη Νικολαίδη στο 84ο λεπτό τη αναμέτρηση. Θα δούμε και την επανάληψη. Εδώ και πάλι όλα ξεκίνησαν από την πολύ ωραία μπαλιά του Πάρη Αποστολίδη. Από πλάγια ο σκόρερ του 1-0 ο Αγγελόπουλος έβγαλε τη σέντρα στον Χατζη Νικολαίδη που του σέρβιρε το 1-0. Αλλάξαν ρόλους τώρα και ο Χατζη Νικολαίδης από κοντά την έστειλε στα δίχτυα στο 84. Δοξάτο Καλυβρίση 2-0 με σκόρερ του Χατζη Νικολαίδη. Εκεί τελειώσαν κάπου όλα. Όλη η Καλυβρίση μπροστά για να μειώσει. Βρήκε διαδρόμους η ομάδα του Δοξάτου, νέα ωραία προσπάθεια τώρα. Η μπάλα γυρίζει προς το σημείο του πέναλτι. Το σουτ δοκάρι από κοντά, τεράστια ευκαιρία τώρα εδώ πάλι με τον Χατζη Νικολαίδη για να γίνει το 3-0 για το Δοξάτο. Στο 86, 2 λεπτά μετά το 2-0. Εδώ και πάλι η επανάληψη με την προσπάθεια που έγινε. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή, το σουτ από πίσω. Δεν μπόρεσε να διώξει ο αμυντικός. Η μπάλα βρήκε το δοκάρι, απομάκρυναν με τον Χατζη Νικολάου και το Γεωργιάδη, οι παίκτες της Καλυβρίσης. Νέα επίθεση για το Δοξάτο, στο 90 είμαστε. Πάλι από αριστερά αυτή η προσπάθεια, εδώ υπάρχει μαρκάρισμα, κοντά στη φάση ο Σιαμανής δίνει το πέναλτι, στο 90 για το Δοξάτο. Αυτή την ωραία προσπάθεια που έγινε από αριστερά, θα δούμε εδώ πάλι την επανάληψη. Δεν μπόρεσε εκεί να μαρκάρει με το νούμερο 2 ο Χατζη Νικολάου. Δεν μπόρεσε ούτε ο Δάφτσιος ο Χρήστος να μαρκάρει και αυτή του η προβολή από τον κύριο Σιαμανή πάνω στον σέντερφορ του Δοξάτου, τον Αγγελόπουλο, χρεώθηκε με πέναλτι. Ο 14χρονος Κυριαζάκης, ο παίκτης που εκτέλεσε το πέναλτι, την έστειλε στα δίχτυα στο 90-3-0 για την Καλυβρίση, με τον νεαρό Κυριαζάκη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 3-0 για τον Δοξάτο. Και άλλη μια φορά η επανάληψη με τον Κυριαζάκη εκτελεστή. Εδώ ο Κυριαζάκης, στην άλλη γωνία ο Τσακίρης, στα δίχτυα του η μπάλα 3-0
για το Δοξάτο. Και είχαμε και ένα ακόμη γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, πάλι από τον Χατζη Νικολαίδη, τον κορυφαίο του Δοξάτου. Θα το δούμε σε λίγο. Εδώ με τη σέντρα προσπαθούν να απομακρύνουν οι αμυντικοί. Κυριαζάκης θα κάνει ωραία μπροστινή παλιά. Δεν σηκώνει σημαίο ο βοηθός εδώ. Διαμαρτυρήθηκαν τις Καλυβρίζες για offside. Κυριαζάκης έκανε το πλασέ. Η μπάλα στα δίχτυα. 4-0 για την Καλυβρίση. Η μπάλα στα δίχτυα. Δείχνει σέντρα ο διαιτητής της Αναμέτρησης. Και πάλι εδώ η κάθετη πάσα. Και το πλασέ. Η μπάλα στα δίχτυα από τον νεαρό. 4-0 Δοξάτο Καλυβρίση. Στο φινάλε της αναμέτρησης και με τη σέντρα λήξη αγώνα από τον κύριο Σιαμανή. Τελικό αποτέλεσμα Δοξάτο Καλυβρίση 4-0. Συνέχεια της σημερινής εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, γκολ και θέαμα στο μεγάλο παιχνίδι το οποίο αναφέρθηκες και πριν, Προσοτσάνη Αρκαδικός 4-2. Μεγάλο, γιατί είχε ιδιαιτερότητες, από όσο φαίνεται. Είχε ιδιαιτερότητες, αυτό με τη συμμετοχή του Φερφέρη. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν τα αρμόδια όργανα. Είχε δύο αποβολές για την Προσοτσάνη για διαμαρτυρία στο διαιτητή. Είχε ένα γκολ ακυρωθέν με offside. Είχε πάρα πολλά. Θανάσα τα δύο κόσμο, καλύτερα να μην σχολιάζουμε. Εμείς, εγώ απλά θα πω ότι τους ερασιτέχνες παράγοντες πρέπει να τους κρατάμε στο γήπεδο. Αυτό με την Προσοτσάνη φέτος, ειλικρινά, δυνατό να το καταλάβω. Έχει φτάσει αυτή τη στιγμή, μιλώντας σήμερα το πρωί με τον Γιώργο τον Βουγιοκλή, από τα πρόστιμα μόνο για τη φετινή χρονιά 4.350 ευρώ. Μόνο από πρόστιμα. Από κόκκινες κάρτες, από κίτρινες, από αντεγκλήσεις, από διαμαρτύρες. Αν δηλαδή φτάνουμε ένα αεροτεχνικό σωματείο πριν τελειώσει, κάνει σεζόν στη μέση της περίοδου να έχει δώσει 4.500 μόνο σε πρόστιμα, δηλαδή πώς να βγει η χρονιά μετά. Δηλαδή κάπου καλό είναι να τηρούμε, εγώ θα πω, τους νόμους. Μπορεί σε κάποια θέματα όντως να προκαλούν οι ομάδες, να προκαλούν οι παράγοντες, αλλά να βλέπουμε λίγο και πώς θα κρατήσουμε κοντά τους ερασιτέχνες παράγοντες που δεν περισσεύουν και να μην μπαίνουμε μόνο στη λογική του να εφαρμόζουμε κατά γράμμα τον νόμο. Όπως Θανάση, μου δίνεται ευκαιρία πάνω σε αυτό το παιχνίδι να πω και για τις τιμωρίες των παικτών. Είδαμε την προηγούμενη αγωνιστική. Τρεις κραυγαλές περιπτώσεις με χτυπήματα παικτών σε αντίπαλο. Σε μία περίπτωση, για να μην μπω σε ονόματα, ο ποδοσφαιριστής, ο ένας, δέχτηκε τρεις αγωνιστικές από την πειθαρχική. Οι άλλοι δύο, για παρόμοια περίπτωση και χειρότερη ίσως, δέχτηκαν μία αγωνιστική ποινή. Δηλαδή με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά σε παρόμοιες αποφάσεις. Εξηγώντας μου ένας διαιτητής, ο Σοκράτης ο Καζαντζίδης που είναι και παρατηρητής, μου είπε ότι εξαρτάται πώς το γράφει ο διαιτητής στο φύλλο αγώνος. Δηλαδή ακόμη και εκεί κολλάμε στο γράμμα του νόμου, στο κέι, στο πώς έγινε η φάση, για να τιμωρήσουμε ένα παίκτη. Πάμε να δούμε λοιπόν προς το Τσάνι Αρκαδικός, κυρίες και κύριοι, 4-2. Προς το Τσάνι Κεραυνός Αρκαδικού 4-2, μάτς με πολύ παρασκήνιο. Κέρδισαν οι γηπεδούχοι παρότι τελείωσαν το μάτς με 9 παίκτες. Ο Φώτης Χατζικυριάκου, προπονητής για την Προς το Τσάνι, με Νικολαίδη, Οικονόμου, Παπαμιχαήλ, Αθανασιάδη, Δημήτρη, Ρούσο, Καρακάση, Περσιαλή, Φερφέρη, Κοκλίδη, Τσακμακίδη και Καλαϊτζή στο αρχικό σχήμα. Αντωνιάδης, Κώστας, Άρη Τσακμακίδης, Παυλίδης, Αβραάμ, Αστερίου, Κερασίδη στον πάγκο. Και από την άλλη πλευρά, για τους φιλοξενούμενους του Κεραυνού Αρκαδικού: 1 Αθανασιάδης, 2 Μωυσιάδης, 3 Τσελά, 4 Παρασχίδης, 5 Παντελίδης, 6 Αποστολίδης, 7 Πεταλίδης, 8 Βασλής, 9 Σπανδονίδης, 10 Ματσίνης και 11 Ψυχράμης. Στον πάγκο Λαμπριανίδης, Βερούση, Τόντρη, Παπαλιάς, Μπόζιος, Ζορμπίδης. Να πούμε ότι η διαιτητής αναμέτρησης ήταν ο κύριος Τορούνογλου με βοηθούς τον κύριο Καλωσίδη και, και τον κύριο Πολυσόη. Εδώ βλέπουμε τους αρχηγούς λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Με το νούμερο 5 ο Ρούσος, ο Δημήτρης, αρχηγός για τους γηπεδούχους. Ο Ψυχράμης με το νούμερο 11, ο αρχηγός για τον Κεραυνό Αρκαδικό. Πάμε να δούμε το μάτς. Πρώτη επίθεση για την Προσοτσάνη. Από δεξιά ένα σούτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Πλάτωνα Θανασιάδη, που δεν ανησυχεί στο ξεκίνημα του αγώνα. Νέα προσπάθεια για την Προσοτσάνη που μπήκε δυνατά στο μάτς. Σούτ από κοντά, εδώ τεράστια ευκαιρία θα χαθεί για τους γηπεδούχους. Και μετά τις δύο τελικές της Προσοτσάνης πάμε στο 10ο λεπτό. Σέντρα μέσα στην περιοχή, Ψυχράμης, 0-1 για τον Κεραυνό. Πήρε τη σέντρα μέσα στην περιοχή ο Ψυχράμης, ο αρχηγός, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10 ο Κεραυνός προηγείται 0-1 της Προσοτσάνης με σκόρερ τον Ψυχράμη. Εδώ έγινε τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Έγινε ωραία η σέντρα. Εδώ βλέπετε μέσα στην περιοχή ο Ψυχράμης αμαρκάριστος θα κερδίσει από κοντά τον Νικολαίδη.
τερματοφύλακα της Προσοτσάνης. 1-0 ή 0-1 προκειμένου για τον Κεραυνό Αρκαδικό. Μια προσπάθεια με τον Κώστα Τσακμακίδη εδώ. Θα βγει ο Πλάτων Αθανασιάδης να μπλοκάρει την μπάλα. Η Προσοτσάνη πίεσε μετά, λογικό, για να φτάσει στην ισοφάριση. Μια σέντρα από δεξιά, ένα ωραίο γυριστό σου. Θα μπλοκάρει εύκολα ο Πλάτων Αθανασιάδης. Ο Κεραυνός προσπάθησε να διαχειριστεί το προβάδισμά του. Νέα προσπάθεια με τον Δημήτρη Αθανασιάδη που ξαναγύρισε από τον Ευρωκόπη στην Προσοτσάνη. Μπαίνει στην περιοχή ο Πλάτων Αθανασιάδης, αν τον νικήσει στο τετατέτ. Ο Μωυσιάδης θα διώξει πιο μακριά την μπάλα. Στην κόντρα ο Κεραυνός μια επίθεση στο 19. Μια πάσα προς τον αρχηγό, τον Ψυχράμη, σηκωμένη σημαία του βοηθού για offside. Σταματάει εδώ η επίθεση για τον Κεραυνό. Εδώ και πάλι επανάληψη. Στην κόντρα η πάσα εδώ στον Ψυχράμη. Ο βοηθός σηκώνει τη σημαία για offside. Στο 17. Πάμε στο 21. Νέα επίθεση για την Προσοτσάνη με το Φερφέρι να απλώνει το παιχνίδι. Τσακμακίδης, ωραία κάθετη πάσα. Η μπάλα περνάει από αριστερά. Η προσποίηση, το σουτ, πολύ ωραίο γκολ από τον Κοκλίδη. Νίκος Κοκλίδης, ωραία προσποίηση, ωραίο τελείωμα, πολύ καλό φορ. 1-1 ισοφαρίζει η Προσοτσάνη στο 21 με σκόρερ τον Νίκο Κοκλίδη. Θα δούμε και την επανάληψη. Ωραία όλη η ανάπτυξη από Φερφέρι, Τσακμακίδη, Κοκλίδη. Ωραία η προσποίηση στον αμυντικό. Το σουτ στη γωνία. Δεν μπορεί ο Πλάτων Αθανασιάδης να αντιδράσει. Ισοφαρίζει στο 21 σε 1-1 η Προσοτσάνη. Νέα επίθεση για την Προσοτσάνη. Με την προσπάθεια του Καλαϊτζή το σουτ εύκολα θα μπλοκάρει ο Πλάτων Αθανασιάδης. Είμαστε πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Προσπαθεί ο Κεραυνός να βγει στην επίθεση. Εδώ γίνεται φάουλ από πίσω στον Καρακάση. Κίτρινη κάρτα και κόκκινη τώρα στον Καλαϊτζή. Προφανώς κάτι είπε στον το Ρούνογλου και το Ρούνογλου τον αποβάλλει με κόκκινη κάρτα. Εδώ δείτε πάλι την επανάληψη. Ο Καλαϊτζής με το 11 είναι στη φάση. Προφανώς διαμαρτυρήθηκε για αυτό το φάουλ του παίχτη του Κεραυνού, του Βασιλή, που το έδωσε ο Ρούνογλου. Εδώ ακούει κάτι ότι του λέει ο Καλαϊτζής. Του βγάζει αρχικά την κίτρινη κάρτα. Πάει να απομακρυνθεί ο Καλαϊτζής και αμέσως μετά ο Ρούνογλου του βγάζει απευθείας κόκκινη κάρτα στον Καλαϊτζή. Με 10 παίκτες η Προσοτσάνη, ο πολύ νωρίς. Στο πρώτο ημίχρονο είμαστε ακόμη. Κοκλίδης σε μια επίθεση για την Προσοτσάνη, ένα σουτ. Η μπάλα έξω από την εστία του Πλάτων Αθανασιάδη. Καλή προσπάθεια από Κοκλίδη. Παρότι με 10 η Προσοτσάνη ανώτερη ποιοτικά, συνέχισε να πιέζει. Εδώ μια σέντρα η κεφαλιά και εδώ είναι το 2-1. Το γκολ από το Φερφέρι στο 39. Πολύ πυρος τέλειος Φερφέρης. Δεν ξεχνάει ούτε να σκοράρει από αυτό το κόρνερ στην καρδιά της άμυνας. Κερδίζει την εναέρια μονομαχία. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 39. 2-1 για την Προσοτσάνη με σκόρερ το Φερφέρι. Θα δούμε την επανάληψη. Εδώ το κόρνερ. Η μπάλα στην καρδιά της άμυνας. Ο Φερφέρης πιο ψηλά από όλους θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ το 2-1 για την Προσοτσάνη με τον Στέλιο Φερφέρι. Να σκοράρει. Μία από τις τελευταίες επιθέσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Ψυχράμη. Μία πάσα προς τα πίσω, ένα σουτ τελείως άστοχο. Δεν ανησυχεί τον Νικολαίδη. Η μπάλα θα φύγει εκτός εστίας και πάμε στο δεύτερο ημιχρόνο. Όπου με το ξεκίνημα είχαμε γκολ στο 46. Θα το δείτε. Εδώ λοιπόν με τη σέντρα, επίθεση για την Προσοτσάνη. Μπάλα στο χώρο του κέντρου. Θα γίνει μία κάθετη πάσα. Θα βγει ο Τσακμακίδης. Τελατέν μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τσακμακίδης πλασάρει εύστοχα 3-1 στο 46 για την Προσοτσάνη με σκόρερ τον Κώστα Τσακμακίδη. Το πανηγυρίζει. Ωραία η προσπάθειά του. Στο 54. Βγήκε γρήγορα στην κόντρα. Βλέπετε, βάφησε το πλεονέκτημα του Ρούνογλου στην προηγούμενη φάση και ο Τσακμακίδης μπαίνοντας στην περιοχή δεν λάθεψε. Νίκησε τον Πλάτων Αθανασιάδη που ήταν αδύνατο να αντιδράσει εκεί στο τετατέτ. Στο 46, 3-1 για την Προσοτσάνη με σκόρερ τον Τσακμακίδη. Ο Τσακμακίδης πανηγυρίζει και 3 λεπτά μετά στο 49 ο Κεραυνός, παρότι με παίκτη παραπάνω, εδώ στην κόντρα θα βγει και πάλι ο Τσακμακίδης, θα κάνει το πλασέ, η μπάλα θα φύγει εκτός, δεν βρήκε καλά την μπάλα ο Τσακμακίδης. Δεύτερο λεπτό. Στην προσπάθεια του να πλασάρει τον Πλάτων Αθανασιάδη. Στο 50 πάλι ο Τσακμακίδης σε πολλά κέφια βγαίνει. Περσιαλής κάνει την κίνηση. Αυτή τη φορά πολύ σωστά ο Περσιαλής. Δεν έχει χώρο από εκεί να σουτάρει. Γυρίζει. Πάρ το βάλτο στον Λευτέρη τον Περσιαλή. Στο 50. 4-1 για την Προσοτσάνη. Αυτή τη φορά από σκόρερ γίνεται πασέρο Τσακμακίδης. Βλέπετε εδώ τι ωραία βγαίνει στην κόντρα. Κερδίζει δύο παίκτες στο σπριντ. Βλέπει την κίνηση του Περσιαλή. Δεν θα σουτάρει ο ίδιος αυτή τη φορά. Βλέποντας τη βοήθεια του αμυντικού. Γυρίζει ωραία την μπάλα
και ο Περσιαλής από κοντά αντιστέλνει στα δίχτυα. Ουσιαστικά τελειώνει το μάτς 4-1 για την Προσοτσάνη με σκόρερ τον Λευτέρη Περσιαλή. Αντίδραση για τον κεραυνό Αρκαδικού, ψυχράμης σε μία επίθεση στο 54. Μία σέντρα θα βγει ο Νικολαίδης, θα μπλοκάρει. Εδώ έχει δοθεί φάουλ στο μαρκάρισμα του Ρούσου από τον κύριο Τορούνογλου στην προσπάθεια του ψυχράμη. Εδώ και πάλι επανάληψη. Δείτε εδώ τον ψυχράμη, ο οποίος κάνει αυτή την προσπάθεια. Εδώ το Αρκαδικού είπαν ότι ήταν μέσα στην περιοχή αυτή η φάση. Ο Τορούνογλου έδειξε ότι είναι εκτός περιοχής και έδωσε φάουλ. Διαμαρτυρήθηκαν δηλαδή οι φιλοξενούμενοι για πέναλτι. Ο διαιτητής έδωσε εκτός περιοχής το φάουλ του Ρούσου στον ψυχράμη. Το φάουλ εκτελέστηκε πλασαριστά, αλλά από το φάουλ ήρθε τελικά το γκολ από κοντά. Ο Παρασχίδης είναι ο παίκτης που σκοράρει, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 55 θα μειώσει σε 4-2 η ομάδα του Αρκαδικού. Εδώ και πάλι επανάληψη. Ο Τόντρι εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του ψυχράμη και από κοντά ο Παρασχίδης νίκησε τον Νικολαίδη, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μείωσε 4-2 για τον κεραυνό ο Παρασχίδης με αυτό το κοντινό πλασέ. Τσακμακίδης, επίθεση για την Προσοτσάνη, κάνει μια τρίπλα, προσπαθεί να μπει στην περιοχή, θα πέσει. Εδώ της Προσοτσάνης διαμαρτύρθηκαν για πέναλτι, έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι ο Τορούνογλου και πάλι επανάληψη. Εδώ η προσπάθεια από τον Τζακμακίδη, αυτός δεν ξεκίνησε αφού πήρε την πάσα από τον Περσιαλή, κλεισμένος από τρεις αμυντικούς του Αρκαδικού, προσπαθεί να περάσει, να μπει στην περιοχή, εδώ θα πέσει, ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, ο Παντελίδης, ο Δημήτρης ήταν ο παίκτης που μάρκαρε σε αυτή την προσπάθεια. Νέα επίθεση από αριστερά για την Προσοτσάνη. Ένα γύρισμα μέσα στην περιοχή, το σουτ με τα πόδια, ο Πλάκων Αθανασιάδης Σωτήρια θα διώξει την μπάλα. Καλή στιγμή εδώ για την Προσοτσάνη. Ένα μακρινό φάουλ από τον Τόντρι, έχει καλά πόδια, θα πέσει ο Νικολαίδης, εύκολα θα μπλοκάρει την μπάλα. Θυμίζω πάντα η Προσοτσάνη το πρώτο μήκρο παίζει με 10. Ο Ρούσος θα κάνει ένα γέμισμα, κεφαλιά του Φερφέρι, η μπάλα θα περάσει παράλληλα και θα φύγει εκτός εστίας out. Νέα επίθεση από αριστερά για την Προσοτσάνη, μέσα στην περιοχή θα γίνει η σέντρα από κοντά, κεφαλιά, δοκάρι, πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Προσοτσάνη να πετύχει το γκολ με το Θεόφιλο το Γουνατίδη, αυτός που έκανε την κεφαλιά. Θα δούμε και πάλι την επανάληψη, ο Γουνατίδης μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ η προσπάθεια, η σέντρα από αριστερά, με δεύτερη προσπάθεια Γουνατίδης από πολύ κοντά θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα θα βρει το δοκάρι του Πλάκου Αθανασιάδη, χάνεται η ευκαιρία για την Προσοτσάνη να κάνει το 5-2. Διατηρείται το σκορ στο 4-2. Νέα επίθεση για την Προσοτσάνη με μια μακρινή παλιά για τον Γουνατίδη. Γουνατίδη θα πέσει και εδώ η Προσοτσάνη διαμαρτυρήθηκε. Ο Τορούνογλου έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Θα δούμε και εδώ την επανάληψη από αυτήν την μακρινή πάσα. Πάει να βγει ο Γουνατίδης, κατεβάζει ωραία την μπάλα. Μαρκάρεται εκεί από τον Ζορμπίδη. Ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί. Περσιαλής στο χώρο του κέντρου. Θα κάνει μία ακόμη κάθετη για τον Γουνατίδη. Σηκωμένη σημαία του βοηθού για offside. Εδώ πολλές αμφισβητούμενες φάσεις αυτό το παιχνίδι. Offside ο Γουνατίδης. Να δούμε και εδώ την επανάληψη από την πάσα του Περσιαλή. Βλέπετε εδώ. Βλέπει, σηκώνει κεφάλι. Προσπαθεί να παίξει με τον Γουνατίδη. Σηκωμένη σημαία του βοηθού για offside του Γουνατίδη. Σταματάει και εδώ η επίθεση για την Προσοτσάνη. Πάμε προς το φινάλε του αγώνα. Επίθεση για τον κεραυνό. Μία μπροστινή παλιά. Ο Ζορμπίδης μέσα στην περιοχή, πολύ καλή στιγμή εδώ για το Αρκαδικό, αλλά δεν πρόλαβε να σουτάρει. Τον έκοψε ο Ρούσος σε αυτή την κάθετη πάσα. Διαμαρτύρθηκαν για offside της Προσοτσάνης. Έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Δηλαδή, Τσακμακίδης θα κάνει μια παλιά για τον Περσιαλή. Περσιαλής προσπάθησε να σκάψει την μπάλα πάνω από τον Πλάκον Αθανασιάδη. Δεν τα κατάφερε. Μπλόκαρο τερματοφύλακας. Εδώ μια προσπάθεια από τον ψυχράμη. Θα δοθεί φάουλ στον Αστερίου για αυτό το μαρκάρισμα. Στερίου διαμαρτύρεται. Και στον Ούνογλου έδωσε το φάουλ εκτός περιοχής για τον κεραυνό. Σηκώνει το χέρι για να υποδείξει την εκτέλεση. Εδώ λοιπόν τον Ούνογλου, Τόντρι πάνω στην μπάλα. Είναι έτοιμος για την εκτέλεση μαζί με τον Ζορμπίδη. Εδώ συνεχίζει ο Αστερίου να διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση για το φάουλ που έδωσε ο διαιτητής. Κοιτάζει τις σημειώσεις του. Κόκκινη κάρτα και στον Αστερίου με 9 η Προσοτσάνη. Ο λοιπόν Αστερίου δέχεται κόκκινη κάρτα και αυτή δεν είναι για μαρκάρισμα, δεν είναι
Είναι όπως και με του Καλαϊτζή, γιατί προφανώς κάτι είπε ο Αστερίου. Τέλος πάντων, κόκκινη κάρτα και ο Αστερίου με 9. Η Προσοτσάνη τελείωνε βέβαια το μάτς. Ο Κόντρι έκανε το φάουλ, η μπάλα πέρασε. Όταν τελείωνε με την έννοια ότι είχε ήδη το προβάδισμα των 2 γκολ η Προσοτσάνη, η οποία με 9 παίχτες εδώ έβγαλε και κόντρα επίθεση. Δείτε, παραλίγο να γίνει και το 5-2 εδώ από το πλασί τη Ακουμαχίδη. Έγινε μάλλον, αλλά σταμάτησε για offside και αυτή η φάση τη Προσοτσάνη. Θα δούμε εδώ και πάλι την επανάληψη. Εδώ σε αυτήν την παλιά του Κερασίδη, εδώ Τσακμακίδης χρεώνεται σε θέση offside, σταματάει και αυτή η επίθεση για την Προσοτσάνη, παραμένει το 4-2, μπόρεσε και με 9 παίχτες η Προσοτσάνη να σκοράρει, αλλά ο βοηθός σήκωσε τη σημαία ως μη γενόμενη αυτή η φάση για την Προσοτσάνη. Και εδώ το βολέ του Νικολαίδη, λήξει αγώνα, τελικό αποτέλεσμα, μάτς με πολλές αφισβητούμενες φάσεις, Προσοτσάνη αρκαδικό, 4. Τι λες, ρε. Καλησπέρα. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Προσοχάνης για το νικηφόρο αποτέλεσμα. Μπορώ να πω ότι ήταν ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Μια πολύ καλή ομάδα. Αντιμετωπίσαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, μπήκαμε μέσα με μια αμυντική προσήλωση και θα παίξουμε γρήγορα να βγούμε σε αντιπιθέσεις. Σε μια αντιπίθεση ευτυχήσαμε να προηγηθούμε στο σκορ θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία φάση από την ομάδα μου. Από εκεί και πέρα όσον αφορά το παιχνίδι θεωρώ ότι ήταν λάθος το ότι δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι μετά τον γκολ. Δυστυχώς για μια ακόμα φορά ενώ προηγούμαστε σε εκτός έδρας παιχνίδι και είναι επαναλαμβανόμενο αυτό, δεν κρατάμε το σκορ ούτε για τα επόμενα λεπτά που είναι πολύ κρίσιμα για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού. Ισοφαριστήκαμε και πληρώνουμε πάλι μη συγκέντρωση των παικτών. Έχουμε ατομικά, θεωρώ ότι δεν είμαστε σε ορισμένα μαρκαρίσματα και σε φάσεις ότι δεν είναι συγκεντρωμένοι κάποιοι παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη προσήλωση και να ζούμε τον αγώνα ακόμα περισσότερο. Από εκεί πέρα στο δεύτερο ημίχρονο σίγουρα τα παίξαμε όλα για όλα. Προσπαθήσαμε να ισοφαρίσουμε πάλι, όμως το πρώτο δεκάλεπτο δεν μπήκαμε καθόλου καλά. Το σκορ έγινε 3-1, έγινε 4-1, πιέσαμε, προσπαθήσαμε να παίξουμε σωστό ποδόσφαιρο, αυτό που θέλει η ομάδα. Έγινε 4-2 και από εκεί πέρα θεωρώ ότι μπορούσε η ομάδα, η δική μου, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, να πάρει κάτι καλύτερο όπως και σε όλα τα παιχνίδια, αλλά δυστυχώς αυτό είναι ποδόσφαιρο. Θα προσπαθήσουμε να μας βγουν στα επόμενα παιχνίδια κάποιος βαθμός ή βαθμοί. Αυτά, καλή συνέχεια θέλω να δώσω στο φίλο μου το Φώτη. Καλή συνέχεια στην ομάδα του Προσοτσάνης. Αυτά. Ναι, ένα παιχνίδι το οποίο εξελίχθηκε πάρα πολύ δύσκολα για μας. Μπήκαμε όχι κατάλληλα στο γήπεδο, παίξαμε κάτω την μπάλα, να πηθήκαμε σωστά απέναντι σε μια συμπαγή άμυνα και στην μοναδική φάση μέχρι εκείνη τη στιγμή της ομάδας του Αρκαδικού δεχτήκαμε ένα γκολ το οποίο δεν περιμέναμε. Ασφαλώς μετά πάλι επιμέναμε στο ίδιο τέμπο, πιέσαμε, σκοράραμε, μείναμε με 10 παίκτες, πάρα πολύ δύσκολο, για άλλη μια φορά μείναμε με 10 παίκτες, δοκιμαζόμαστε, δεν θέλω να δείξω ευθύνες αλλού, φταίμε κι εμείς, αλλά εντάξει, δεν ξέρω τώρα και οι κάρτες γίνονται πάρα πολύ εύκολα. Άμα βγουν όλες οι κάρτες σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, δεν θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι, ειδικά σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Εδώ σε υψηλό επίπεδο τα ακούν οι διαιτητές και κάνουν διαχείριση στις κάρτες. Τέλος πάντων, οι υπόλοιποι 10 ποδοσφαιριστές τα δώσαν όλα τα παιδιά. Είχαμε πειθαρχία και προλάβαμε και γυρίσαμε το παιχνίδι στο ημίχρονο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό που βγήκαμε από το ημίχρονο νικητές. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πάρα πολύ καλά. Τους είπα τους ποδοσφαιριστές ότι αν και 10 παίκτες δεν μας επηρεάζει γιατί είμαστε πολύ καλή ομάδα, γυμνασμένη ομάδα. Τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ. Έγινε 3-1, έγινε 4-1. Αναπάντηχα πάλι και σε μια φάση, σε ένα στατικό, έγινε το 4-2. Δυσκολευτήκαμε λίγο, όχι πάρα πολύ, αλλά όταν παίζει ο αντίπαλος με 10 ποδοσφαιριστές μπορεί να πετύχει και κι άλλο γκολ και μετά να σε βάλει άγχος. Δεχόμαστε μια ακόμα δευτερική τρινή κόκκινη
στο τείχος εκεί, δεν ξέρω πάλι τι έγινε. Ολοκληρώσαμε το παιχνίδι με 9 ποδοσφαιριστές. Εμείς θα συνεχίσουμε, κάνουμε την προσπάθειά μας, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε όπως ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα και στο τέλος θα κάνουμε το λογαριασμό μας. Καλή συνέχεια στην ομάδα του Στέφανου, η οποία είναι μια ομάδα που δίνει το δικό της αγώνα, μια ανταγωνιστική ομάδα που παλεύει όλα τα παιχνίδια. Το είχα τονίσει από την αρχή ότι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα και όντως, αν και 4-2, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Καλή συνέχεια, μόνο Στέφανε, για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ πολύ.